Να βγούμε πάλι εκτός Κρήτης και να πάμε σε έναν τόπο που έχουμε συνδεθεί αρκετές φορές. Υπάρχει κριτικό στοιχείο, αναφέρουμε στην Κάλυμνο και πραγματικά στο κομμάτι της εξωστρέφειας και στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δυνατά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος πραγματικά που έχουμε, τους βγάζουμε το καπέλο. Ακόμα ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η Κάλυμνος συμπεριλαμβάνεται στους 12 καλύτερους αναρριχητικούς προορισμούς παγκοσμίως για το 2013. Προσέξτε, θεματικός τουρισμός, δημοσίευμα, 2 μήνες περίπου πριν την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου. Τι σημαίνει? Ότι φέτος τα πράγματα πιθανότατα θα πάνε καλύτερα, καθώς κάποιοι ενεργούν, κάποιοι διαφημίζουν το νησί και βέβαια προσελκύουν δυνατές αγορές. Θέλω να πάμε στην Κάλυμνο και να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη. Δήμαρχε, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Την καλησπέρα μας. Ακόμα ένα δημοσίευμα από τα δεκάδες του τελευταίου χρόνου για το νησί. Σ' αδικεί το δημοσίευμα, γιατί δεν είμαστε στην 7η θέση και σε καλύτερη, πιο ανεβασμένοι είμαστε. Είστε πιο ανεβασμένοι και εντωμεταξύ έχει να κάνει με τον θεματικό τουρισμό. Αναρριχητικός προορισμός, πόσο το έχετε προσπαθήσει, σε ποια κατεύθυνση εργάζεστε? Για το που να ακούστε. Ανοίξει στην Κάλυμνο ή της ιστορία. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη λέξη «ο δήμαρχος» το 1997. Κινήσαμε, θεμελιώσαμε αυτό που εν πάση περιπτώσει φάνταζε άρα Θεού για τα βουνά της Καλύμνου, αξιοποιώντας την ποιότητα των βουνών, πράγια που εκτιμήσαμε μετά από ειδικών ότι ήταν μοναδικά, είχαν χαρακτηριστικά τα οποία θα τα καταστήσουν το νησί μας πρώτους πράγματι παγκόσμιους προορισμούς. Ήσαμε μια ερχόδη προσπάθεια. Σήμερα είμαστε εδώ. 14. Είχα συνάψει σύμβαση με την πολυεθνική εταιρεία την οποία πραγματικά είδε την Κάλυμνο με βάση τα δικά της βέβαια συμφέροντα και είχε εντάξει στα 5 μεγάλα αναρριχητικά γεγονότα τα events όπως τα λένε και την Κάλυμνο. Και βέβαια σήμερα το νησί είναι αυτό που είναι, ασχολούνται οι New York Times, οι γαλλικές, οι γερμανικές, όλες οι εφημερίδες όλο τον πλανήτη και τώρα στην πλατφόρμα της Red Bull η συγκεκριμένη πλατφόρμα μας κατατάσσει στην 7η θέση. Είπα ότι μας αδίκησε χαριτολογώντας αφενός μεν, αφετέρου δε η Κάλυμνος είναι ένας προορισμός ξεχωριστός παγκόσμιος. Είναι το νησί του ύψους και του βάθους. Γιατί η Κάλυμνος έχει και την κατάδυση που είναι ταυτισμένη με την ιστορία. Το νησί της Κάλυμνος είναι ταυτισμένο με την κατάδυση, με τους φουγκαράδες της, με τα έτσι και τα αλλιώς. Δημαρχέ, εμείς αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που έχετε. Ποιες αγορές στηρίζουν διαχρονικά το νησί της Κάλυμνου? Ακούστε, στην αναρρίχηση θα πω κάτι και κρατήστε το. Όλος ο πλανήτης. Δεν υπάρχει αναρριχητής από κανένα σημείο του πλανήτη που να μην έχει επισκεφθεί το νησί. Ευρωπαίοι, Νοτιοαμερικάνοι, Κινέζοι, Ιάπωνες. Η Κάλυμνος, ακούστε, είναι ως διεθνής αναρριχητικός ο προορισμός, ο πραγματικά δέχεται, αγκαλιάζει όλο το πλανητικό σύστημα στο κομμάτι της αναρρίχησης. Και να πω κάτι αυτή την ώρα, ετοιμάζομαι την οργάνωση ενός προπονητικού Ολυμπιακού Κέντρου Αναρρίχησης, δεδομένου ότι η Κάλυμνος, δεδομένου ότι η αναρρίχηση έχει μπει στο είναι άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Σωστά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς θέλουμε να έχουμε 12 μήνες το χρόνο τουρισμό, ναι. Θα τα καταφέρουμε και θα σας καλέσω αλήθεια όταν θα είναι τώρα σε 1-1,5 μήνα είναι η πρώτη δυνατή περίοδος της αναρρίχησης όπως είναι και όλο το φθινόπωρο.
να στείτε να κάναμε εδώ ένα επιτόπου ρεπορτάζ. Με μεγάλη χαρά, Δημαρχέ. Και, να καταγράψετε τα βουνά της Καλύμνου, τις 4.000 αναρριχητικές διαδρομές, ναι. Τα 100 και πλέον αναρριχητικά πεδία. Ξέρετε γιατί έρχονται στην Καλύμνο? Για την μεγάλη ασφάλεια που έχουν οι διαδρομές. Για τον αναρριχτή, ποια είναι η ατραξιόν? Πέρα από τον βαθμό δυσκολίας, οι πολλές αρνητικές κλίσεις, για τις οποίες βέβαια δεν μπορεί κανείς να κάνει, οποιοδήποτε να κάνει αναρρίχηση, είναι αυτοί που είναι πραγματικά πρωταθλητές στην αναρρίχηση. Αυτό που θέλει ο κάθε αναρρίχητης και στις εύκολες διαδρομές και στις δύσκολες είναι να έχει ασφάλεια. Και η Καλύμνος είναι πραγματικά ο παράδεισος της ασφάλειας όσον αφορά την αναρρίχηση. Μάλιστα. Ξέρετε, είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Δεν είναι απλά έρχονται στην Καλύμνο για κάποιο λόγο. Έχει ασφάλεια, σωστά. Έχει γενικότερα βουνά τα οποία έχουν ο τα τουρισμός χαρακτηριστικά. Πότε θα ξεκινήσει φέτος, Δημαρχέ? Πότε περιμένετε τους πρώτους επισκέπτες? Τώρα το Μάρτι, μετά τις 15, ήδη υπάρχουν οι πρώτοι αναρρίχτες, αλλά τα πρώτα γκρουπ οργανωμένα θα ξεκινήσουν, μάλιστα, μετά τις 15 του Μάρτη. Μάλιστα. Και θα τελειώσουν τέλος του Νοέμβρη και πάνε μέχρι τις 15 του Δεκέμβρη. Καλή αρχή να ευχηθώ. Αυτό με το ρεπορτάζ και εκεί να βρεθούμε στο νησί το κρατάω. Θα ξαναμιλήσουμε και πάλι. Κύριε Παναγιωτόπουλο, εγώ σας περιμένω. Δεν είναι πρόσκληση στον αέρα που λέμε. Καθόλου. Είναι μια πρόσκληση από το πήρα σοβαρά. Εγώ το πήρα σοβαρά, Δήμαρχε. Μιλάς με έναν σοβαρό δήμαρχο, ε! Εννοείται, και γι' αυτό βγαίνετε και στην εκπομπή και τα λέμε. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.